ξαναβλεπόμαστε. Ξέρω, πώς ξέρω έχουμε επίπεδο κάτι. Δεν στα καλά. Ποιος είναι αυτός? Είστε καλά. Μια χαρά, καλημέρα. Διαμεσόρευση. Πού θα πρόεδρε. Το έχουμε ασπάσει εσύ. Και από κοντά, καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνουν ΟΔΕ Θεσπρωτείας. Τη σημερινή μας εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαος Δένδιας. Ο πρώην Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, βουλευτής της Πρωτείας, κ. Αντώνιος Μπέζας. Ο αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού, κ. Λάμπρος Ζωγράφος. Η τομεάρχης του κόμματος, κ. Δέσποινα Πατρικίου. Ο αντιπεριφερειάρχης της Πρωτείας, κ. Θωμάς Πιτούλης. Το μέλος Πολιτικής Επιτροπής, κ. Μιχάλης Γκίκας. Ο Ύπαρχος Αλίκου, κ. Καΐσης Χρήστος. Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη, ο πρώην Ομάρχης, η πρώην Δήμαρχη. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Καλώς το βήμα τον πρόεδρο της Νότιας Θεσπρωτείας. Χίλια συγγνώμη, δικό μου λάθος. Καλό τους πρώην πολιτευτές, συγγνώμη, και πρώην βουλευτές. Ο κύριος Βεστρεβάνης Ηλίας, πολιτευτές, κυρία Πάντου Ελένα, ο κύριος Κάτσιος Νικόλαος, σχεδόντας, κυρία Τηγόνη Φίλη, καλώς στο βήμα τον πρόεδρο της Νότιας Θεσπρωτείας, κύριε Αλκιβιάδη Λάμπρο. Να τους καλωσορίσω εγώ με τη σειρά μου και να ζητήσω εγώ συγγνώμη εκ μέρους του Προεδρείου της Νομαρχιακής που παρέλειψε η γραμματέας να αναφερθεί στα ονόματα των πολιτευτών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Νότιας Θεσπρωτείας που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμά μας. Καλωσορίζω τον Υπουργό Τάξης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κύριο Νίκο Δένδια, και του εύχομαι ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία στο έργο του. Κυρίες και κύριοι, εύχομαι στον καθένα προσωπικά το 2013 να είναι μια τυχερή χρονιά. Να μας χαρίσει υγεία, χαρά, αγάπη, ευτυχία και σιγουριά για το μέλλον. Νέα χρονιά, νέο ξεκίνημα. Καινούριες ελπίδες και αναζωογονημένα όνειρα. Το 2012 ήταν πολύ δύσκολο. Και το 2013 δεν θα είναι εύκολο. Η εικόνα της χώρας μας είναι πλέον διαφορετική στο εξωτερικό. Οι ξένοι άρχισαν να μας εμπιστεύονται, όπως φάνηκε και από τις διεθνείς συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός. Δείξαμε ότι έχουμε κουράγιο να αλλάξουμε όσα πρέπει να αλλάξουμε και ότι έχουμε τη δύναμη να παλέψουμε για όσα κάνουν ξανά την Ελλάδα ισχυρή και παντοδύναμη, την οικονομία μας ανταγωνιστική, την κοινωνία μας δίκαιη. Στόχος τη νέα χρονιά είναι να αλλάξει η ελληνική πραγματικότητα με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας και στην ανάπτυξη της χώρας.
Αλλά δεν θέλουμε μια ανάπτυξη όπως επιμερούν μόνο οι αριθμοί. Θέλουμε μια ανάπτυξη με ανταγωνιστικότητα και όχι με δανεικά. Μια ανάπτυξη που δυναμώνει την κοινωνική συνοχή, που δίνει προοπτικές και ευκαιρίες σε όλους. Αλλαγές γίνονται και θα γίνουν και άλλες πολλές. Ωστόσο, γίνανε και αδικίες. Η κυβέρνησή μας τις γνωρίζει. Γι' αυτό στόχος είναι να πάρει προς οικονομία μια ώρα αρχίτερα, ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες αυτές με προτεραιότητα στις χαμηλές συντάξεις, στα επιδόματα για τους πιο αδύναμους και στη φορολογία. Προϋπόθεση επιτυχίας. Η ενότητα όλων στο μεγαλύτερο βαθμό. Η εφαρμογή των νόμων. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι μαζί σας. Συνεχίστε να εφαρμόζετε τον νόμο παντού και συνεχώς, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εκτόσεις. Φίλες και φίλοι, τις δύσκολες αυτές ώρες οι πολίτες στηρίζουν τον πολιτικό ηγέτη που με σοβαρότητα, αυτοπεποίθηση και όραμα δείχνει τον δρόμο προς το διέξοδο. Ο πρόεδρός μας, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος τόλμησε για πρωτόγνωρη και τα ελληνικά δεδομένα ενότητα με την κυβέρνηση των τριών κομμάτων. Κοινός στόχος, η σωτηρία της χώρας. Μέσα από αυτή την ενότητα και την αποφασιστικότητά του, του Πρωθυπουργού, ήδη μετράμε σήμερα τις πρώτες σημαντικές επιτυχίες. Έτσι πρέπει να πορευτούμε για να τα αλλάξουμε όλα. Να βάλουμε τέλος σε νοοτροπίες δεκαετιών, τις δίθεν προοδευτικές, τις δίθεν δημοκρατικές που στραγγάλισαν την επιχειρηματικότητα. Γιατί μπορούμε καλύτερα και αξίζουμε καλύτερα. Κύριε Υπουργέ, εκμεταλλευόμενοι την παρουσία σας εδώ, θέλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής. Πρώτο, γνωρίζετε το πρόβλημα που υπάρχει στα χωριά μας, κυρίως αυτά που είναι στην Παραμεθόρεο. Χρειάζεται περισσότερο ενίσχυση της φύλαξης, γιατί τα κρούσματα κλοπών δεν έχουν σταματήσει. Δεύτερο, να μην υπάρξει λίανση οργανικών θέσεων στην αστυνομική διεύθυνση της Προδίας λόγω του τεράστιου προβλήματος διακύλησης ναρκωτικών και του προβλήματος λαθρομετανάστευσης. Κύριε Υπουργέ, κατάγεστε από την Κέρκυρα. Γνωρίζετε τη σημασία των περιοχών που βρίσκονται στα σύνορα. Γνωρίζετε επίσης τη θέληση και τη δύναμη των ανθρώπων που όχι μόνο παραμένουν αλλά δημιουργούν και θωρακίζουν τα σύνορά μας. Όπως βεβαίως γνωρίζετε και την τεράστια ψυχολογική και ηθική στήριξη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι όλοι εμείς όταν νιώθουμε το οργανωμένο κράτος και την πολιτεία δίπλα μας. Γνωρίζετε και τις πρόσφατες ανιστόρετες δηλώσεις από κακούς γείτονες. Ελπίζουμε, γιατί ξέρουμε ότι θέλετε να τα καταφέρετε, ακόμα πιο πολύ να ενισχύσετε με τις παρεμβάσεις σας αυτό το αίσθημα, γιατί τα συμφέροντα της πατρίδας είναι πάνω απ' όλα παρά τις οικονομικές δυσκολίες και το ρευστό πολιτικό περιβάλλον σε όλη την Ευρώπη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους σας, ευχαριστώ πολύ. Καλώς το βήμα το βουλευτή, κύριε Αντώνιο Μπέζα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, μόλις πριν από μία εβδομάδα εδώ στην Ήπειρο γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή μας. Θέλω λοιπόν στο ξεκίνημα αυτού του σύντομου χαιρετισμού μου να σας θυμίσω κάτι πολύ συγκεκριμένο σε σχέση με αυτή τη μεγάλη και σημαντική για την πατρίδα μας ιστορική επέτειο. 15 χρόνια πριν από το έπος των Βαλκανικών αγώνων, το 1897, η Ελλάδα είχε υποστεί μια ταπεινωτική ήττα στον πόλεμο του 1897. Παρόλα αυτά όμως η Ελλάδα κατάφερε να κρατηθεί στα πόδια της, να προχωρήσει μπροστά και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε εκείνους τους αγώνες να διπλασιάσει στην κυριολεξία την έκτασή της. Την ίδια χρονιά, το 1897, στην Ελλάδα επιβλήθηκε διεθνής οικονομικός αποκλεισμός, είναι αυτό που λέμε σήμερα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα πάλι κατάφερε να μετατρέψει την αδυναμία της σε δύναμη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όπως και τότε, οι ίδιοι άνθρωποι ήμασταν. Οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας, οι ίδιοι Έλληνες ήμασταν. Όπως και τότε,
Η Ελλάδα δεν υποχώρησε μπροστά στην ταπείνωση, τη χρεοκοπία, το διεθνή οικονομικό αποκλεισμό, αλλά στάθηκε όρθια, έτσι και τώρα η Ελλάδα πάλι θα σταθεί όρθια και θα βγει από την κρίση. Όπως και τότε έγινε μια μεγάλη προσπάθεια εσωτερικής ανασυγκρότησης και αφύπνισης, έτσι και τώρα είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης και αφύπνισης από αυτήν την κυβέρνηση εθνικής ευθύνης των τριών κομμάτων, μια κυβέρνηση που έχει σαν βασικό πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία, μια κυβέρνηση που πολλοί νόμισαν ότι θα τελευταίσει το βίο της σύντομα και όμως περπατάει σωστά και αποτελεί τη μοναδική ελπίδα σήμερα για τον τόπο. Ξέρω πολύ καλά, και ο Υπουργός ξέρει, και όλοι στην κυβέρνηση ξέρουν, ότι η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της, ότι υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση, ότι ακόμη και σήμερα κλείνουν επιχειρήσεις, ότι η ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από αυτόν τον οποίο προχωράμε. Και θυμηθείτε ότι μόλις πριν από λίγους μήνες, πριν από 10 μήνες, όλοι στην Ευρώπη, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και οι περισσότεροι διεθνείς αναλυτές, προεξοφλούσαν ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει και θα βγει από το ευρώ. Όμως η Ελλάδα δεν βγήκε από το ευρώ και αυτό το ενδεχόμενο έχει πλέον αποκλειστεί για πάντα. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Και υπάρχουν στο φως ενδείξεις ότι αυτή η προσπάθεια θα μας βγάλει από το αδιέξοδο και την κρίση. Για πρώτη φορά έχουμε πλεώνασμα πρωτογενές στον προϋπολογισμό μας. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας βελτιώνεται. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται. Έχει μειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Είναι σε καλύτερη κατάσταση το ελληνικό χρηματιστήριο. Καταφέραμε να πετύχουμε και δεύτερο κούρεμα του χρέους μας χωρίς να υπάρχει χρεοκοπία. Οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται. Γυρνάνε λεφτά στις τράπεζες και ο τραπεζικός τομέας ενισχύεται μέσα από τις ενώσεις. Και το κυριότερο, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, τα ξένα κεφάλαια, τα μεγάλα κεφάλαια και οι επενδύσεις ξαναβλέπουν μπροστά τους στην Ελλάδα. Όλα αυτά, που είναι όπως είπα και πριν, ενδείξεις στη μακροοικονομία, να το πιστέψετε ότι πολύ σύντομα θα έρθουν και στην καθημερινή μας ζωή και στην πραγματική οικονομία. Και όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς που γίνεται από αυτή την κυβέρνηση και ιδιαίτερα από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πραγματικά έχει αναδειχθεί σε ένα φαινόμενο στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας που γίνεται για την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και εδώ είναι σημαντική η συνεισφορά πάλι του Πρωθυπουργού. Είναι αποτέλεσμα ορθών πολιτικών που εφαρμόζονται παρά τα επιμόρυς λάθη τα οποία γίνονται, μα κυρίως είναι αποτέλεσμα των μεγάλων θυσιών και της μεγάλης προσπάθειας την οποία κάνει ο ελληνικός λαός. Θυσίες που δεν πρέπει και δεν θα υπάρχουν άλλες, δεν μπορούμε να πάμε σε άλλα μέτρα, διότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλα μέτρα. Και πιστεύουμε όλοι και αγωνιζόμαστε ώστε αυτά τα μέτρα να είναι τα τελευταία. Υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς στους οποίους η κυβέρνηση κάνει πολύ σημαντικό έργο. Και έχουμε εδώ στην παρουσία και στη συμβολή του παριστάμενου σήμερα Υπουργού Δημόσιας Τάξης του κ. Δέντια. Δεν μπορούμε να μην βλέπουμε μπροστά μας ότι επιτέλους έχει μπει τάξη στα κέντρα των πόλεών μας. Ότι η λαθρομετανάστευση έχει ελαχιστοποιηθεί. Ότι αυτοί που βγαίνουν με τις κουκούλες πιάνονται. Ότι η αστυνομία συλλαμβάνει άμεσα πλέον τους τρομοκράτες. Ότι οι επίορκοι δημόσιοι λειτουργοί αποκαλύπτονται και οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Ότι μεγάλα ζητήματα διαφθοράς έρχονται στην επιφάνεια και θα έρθουν και άλλα, γιατί πρέπει να υπάρχει κάθαρση και λογοδοσία στη δημόσια ζωή της χώρας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και εκπέμπουν ένα μήνυμα. Το μήνυμα που εκπέμπουν είναι ότι πρέπει να πάψουμε επιτέλους να ανεχόμαστε καταστάσεις που κανείς πολίτης σε καμιά πολιτισμένη χώρα δεν ανέχεται. Είτε αυτό είναι καταλήψεις δρόμων, είτε είναι καταλήψεις λιμανιών, είτε είναι δολιοθωρές που γίνονται εναντίον των επιχειρήσεων, είτε είναι τρομοκράτηση των επενδυτών. Το μήνυμα που υπάρχει είναι σαφές και ξεκάθαρο και βγαίνει και από όλους μας εδώ, από αυτή την αίθουσα σήμερα. Ότι δεν μπορούμε πλέον να ανεχόμαστε την παρανομία, την ασυδοσία, την τρομοκρατία. Διότι όταν ανεχόμαστε τέτοια φαινόμενα, αυτό δεν βοηθάει τη δημοκρατία,
Αυτό αποτελεί υπονόμευση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της προοπτικής της χώρας μας για το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε σήμερα εδώ στην Ιγουμενίτσα, παρά τις επιμέρους τοπικές αντιδράσεις που υπήρχαν από κάποιους που θα τους χαρακτήριζα με τον ελαφρύτερο πολιτικό χαρακτηρισμό πολιτικά ανεγκέφαλους, τον Υπουργό Προστασίας και Δημόσιας Τάξης, τον κύριο τον Νίκο Δοντέντια, και μας τιμά που είναι σήμερα εδώ, μαζί μας, στην εκδήλωσή μας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω την Ομαρχιακή Οργάνωση για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης και τον Πρόεδρό της, τον κύριο Λάμπρου, διότι στέκονται σε μια εποχή που, όπως καταλαβαίνετε όλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολη για τα κόμματα και για τους κομματικούς μηχανισμούς. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ζωγράφο, τον αναπληρωτή γραμματέα από τη Γραμματεία Οργανωτικού που είναι σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι τον κύριο Δένδια, τον φίλο και σχεδόν συμπατριώτη και φίλο της Θεσπρωτείας, τον Υπουργό που είναι κοντά μας, και βεβαίως ιδιαιτέρως και κυρίως να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε πάλι κοντά στην πρώτη γραμμή. Η Νέα Δημοκρατία εμπιστεύεται τη δύναμη των πολιτών της, από εσάς παίρνει δύναμη, και να έχετε υπόψη σας ότι οι καλύτερες μέρες είναι πολύ σύντομα κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς το βήμα τον Υπουργό, κύριε Νικόλα Δένδια. Καλημέρα σε όλους σας. Καταρχήν, ξεκινώντας, θέλω να σας μεταφέρω τους θερμούς εγκάρδιους χαιρετισμούς και τις ευχές του αρχηγού μας, του Προέδρου μας, του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Αντώνη Σαμαρά. Επίσης, θα ήθελα από την πλευρά μου να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί εδώ και 15 μέρες έπαθα μια αφωνία και δεν μπορούσα να έρθω. Βέβαια, η αιτία, φαντάζομαι, είναι η αβασκανία εδώ των λίγων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήταν πολύ χαρούμενοι από ό,τι έμαθα για την παρουσία μου. Δεν πειράζει, να τους περάσει. Έτσι κι αλλιώς, φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι δεν απαιτεί ο ΣΥΡΙΖΑ από εμάς κάθε φορά που καλούμε κάποιον να του υποβάλουμε αίτηση πρώτα, να δούμε αν του αρέσει ο ομιλητής μας, μετά να τους υποβάλουμε και το κείμενο της ομιλίας, να δούμε αν θέλουν διορθώσεις, μετά να συμφωνήσουμε και τις περιγράψεις και μετά να φέρουμε κάποιον εδώ να μιλήσει. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ώρα λίγο να λογικευθεί, να καταλάβει ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μεγάλο κόμμα πια. Στη δημοκρατία τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να έχει λίγη σοβαρότητα. Πρέπει λίγο να καταλαβαίνει πώς είναι τα πράγματα, ότι η ανομία δεν μπορεί να συνεχίζεται, ότι το ό,τι θέλουμε κάνουμε δεν μπορεί να περάσει, ότι η ελληνική κοινωνία είναι μια ευρωπαϊκή κοινωνία, ότι θέλει μια άλλη κατάσταση. Εμένα πάντως είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα. Πολύ μεγάλη μου χαρά. Καταρχήν, ξέρετε ότι είμαστε κοντοχωριανοί. Μας χωρίζουν λίγα μίλια θάλασσα, ότι από μικρό παιδί περνάω από εδώ, την ξέρω καλά την Ιγουμενίτσα, έχω πάρα πολλούς φίλους στην Ιγουμενίτσα. Είναι, κύριε Πρόεδρε της Νομαρχιακής, κύριε Αναπληρωτά Γραμματέα Οργανωτικού, σας πήγαμε ανάποδη σειρά. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που με καλέσατε σήμερα, που είδα παλιούς φίλους από κοντά. Εμένα με τον βουλευτή σας, τον Υπουργό Ταντών, τον Μπέζα, με συνδέει παλιά κοινή πορεία, μακρά πορεία. Ο Αντώνης είναι ένας εξαιρετικός πολιτικός, ένας νέος πολιτικός, ο οποίος έχει πολλά να προσφέρει. Έχει προσφέρει εδώ στον τόπο του, έχει να προσφέρει όμως και στη χώρα. Είναι πρόεδρος επιτροπής τώρα. Ο Αντώνης είναι ένα από τα στελέχη στα οποία ο Αντώνης Σαμαράς και η κυβέρνηση βασίζεται. Είχα και τη χαρά να γνωρίσω τα νέα στελέχη εδώ του κόμματος, τους πολιτευτές μας, τον Κωνσταντίνο τον Μπέση και την Έλληνα την Πάντου, την Ελένη την Πάντου. Είναι σημαντικό η Νέα Δημοκρατία να έχει καινούργια και δυνατά στελέχη για να πάμε μπροστά. Κυρίες και κύριοι, την ξέρετε την κατάσταση. Ούτε πρόκειται να βγάλω ένα μακρύ λόγο. Εδώ ήρθαμε για να ξεκινήσουμε νεοδημοκρατικά τον καινούριο χρόνο. Αλλά πρέπει να πούμε δύο κουβέντες, να δούμε πού βρισκόμαστε και να δούμε πού πάμε. Ξέρετε πώς έχουν τα πράγματα. Ξέρετε καταρχήν πολύ καλά τι παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός μας, ο Αντώνης Σαμαράς, εδώ και 8 μήνες. Μια Ελλάδα η οποία ήταν στο απόλυτο χείλος χρεοκοπίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι και μέσα και έξω από τη χώρα πίστευαν ότι θα πεταχτούμε κακήν κακώς έξω από το ευρώ, ότι θα έρθει μια συνολική καταστροφή, ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει στο 60, στο 50, στο 40. Πολύ καλά έκανε ο Αντώνης και θύμισε τη μικρή Ελλάδα, εκεί που πραγματικά κινδυνεύσαμε να γυρίσουμε. Πριν από το 97, όταν κανείς δεν μας υπολειπτόταν, κανείς δεν μας υπολόγιζε. Και μια τεράστια προσωπική προσπάθεια, με ένα τεράστιο κυνήγημα, αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της, κατάφεραν να ανατρέψουν το κλίμα. Δεν μπορείτε να σας πω ότι έγιναν θαύματα. Θαύματα δεν γίνονται σε αυτή τη ζωή.
Όμως, θυμηθείτε, όλοι έλεγαν ότι δεν πρόκειται να πάρουμε ούτε ένα ευρώ. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, στη Βουλή, λίγες μέρες πριν λυθεί το θέμα και πάρουμε τη δόση, προέβλεπε ότι δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Και, εν πάση περιπτώσει, και πιο αισιόδοξοι έλεγαν ότι θα πάρετε 30 κάτι δισεκατομμύρια. Και ήρθαν 52 δισεκατομμύρια στη χώρα. Θυμάστε ότι έλεγαν ότι το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι η μόνη δυνατότητα, διότι ξέρετε ο κρατικός προϋπολογισμός πια δεν έχει χρήματα. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν έχει λεφτά. Το ΕΣΠΑ είναι η μοναδική μας ελπίδα για να συνεχίσουμε την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων των υποδημών της χέρας. Έλεγαν λοιπόν ότι δεν θα πάρετε τίποτα για το ΕΣΠΑ ή θα πάρετε 8-9 δισεκατομμύρια πάνω από 20. Αγρότες, θυμόσαστε, έλεγαν όλοι το 2013 τέρμα οι επιδοτήσεις στους αγρότες. Τέρμα η κοινή αγροτική πολιτική. 20 τόσα δισεκατομμύρια και με κάτι υπόλοιπα από εδώ που από εκεί που δεν είναι τώρα να κάθομαι να σας τα λογαριάζω όπως γίνεται, αλλά με πολύ μεγάλη προσπάθεια και του Πρωθυπουργού, γενικά για τους αγρότες μαζεύτηκε ένα πακέτο γύρω στα 34 δισεκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια. Και όλα αυτά τα λεφτά, θα μου πείτε, δεν είναι νούμερα σε ένα χαρτί και σε εφημερίδες. Είναι χρήματα που θα διοικητευτούν στην ελληνική αγορά και άρα στην τσέπη του Έλληνα, ο οποίος, το ξέρουμε όλοι, περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Περνάνε οι Έλληνες πάρα πολύ δύσκολα και το ξέρουμε πολύ καλά. Έχουμε σχεδόν 1 εκατομμύριο άνεργους στη χώρα καταρχήν και πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, μέλη των οικογενειών μας, διπλανοί μας, φίλοι μας, συγγενείς μας. Άνθρωποι οι οποίοι τίμια δούλευαν όλη τους τη ζωή και τώρα δεν έχουν μια δουλειά. Και η πρώτη μας σκέψη και η πρώτη μας προσπάθεια πρέπει να είναι πάντα για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ξαναλέω, είναι συνάνθρωποι μας, είμαστε μια κοινωνία αλληλοβοήθειας. Η πρώτη υποχρέωση λοιπόν της κυβέρνησης και όλων μας είναι να φροντίσουμε να καταπολεμηθεί η ανεργία. Η πρώτη μας υποχρέωση. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Δεν έχει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η αριστερά το μονοπόλιο της καρδιάς. Και εμείς έχουμε καρδιά. Και εμείς θα θέλαμε να δίνουμε. Να έρθουν να μας πούνε όταν σηκώνονται και λένε ότι η πρώτη πράξη που θα κάνουμε είναι ότι θα ξανανεβάσουμε το κατώτατο μισθό στα 715 ευρώ. Πρώτον, πού θα τα βρούνε. Δεύτερον, τι θα γίνει με την ανεργία. Δεν θέλω να ανεβάσουμε το κατώτατο μισθό σα στις 2.000 ευρώ, στις 4.000 ευρώ, στις 25.000 ευρώ. Όλοι χαρούμενοι θα είμαστε. Έχετε εντύπωση. Ο Ντόρις θα ξέρει. Έχει πηρετήσει τον οικονομικό. Ξέρετε κανέναν υπουργό να λέει: εγώ θέλω να σας κόψω και να το ευχαριστιέτε. Να βγαίνει το πρωί και να λέει: α, ωραία, θα κόψουμε σήμερα. Όλοι δεν θέλουν να δώσουν. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς έχεις ένα αξιόπιστο πρόγραμμα που να βγάλει τη χώρα από τα ζόρια και να την πάει μπροστά. Και τότε θα μπορέσεις να δώσεις. Και τότε θα μπορέσεις να δώσεις. Έχουμε λοιπόν ήδη αισιόδοξα πράγματα. Σας είπα για τους αγρότες, σας είπα για το ΕΣΠΑ, σας είπα για το πακέτο. Οι τράπεζες θα επαναπευθυνοποιηθούν. Όσοι από εσάς είσαστε μικροί, μεσαίοι επιχειρηματίες, ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς στήριξη από τις τράπεζες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε χρήμα από τις τράπεζες για να πάει η οικονομία μπροστά. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και από την άλλη, αυτό που επίσης είναι πολύ αισιόδοξο και το έχουμε μπροστά μας είναι η τουριστική περίοδος που έρχεται. Φαίνεται ότι θα έχουμε την καλύτερη τουριστική περίοδο από ποτέ. Από ποτέ. Υπολογίζουμε ότι οι αριθμοί των τουριστών στην πατρίδα μας και εσείς εδώ είστε επίσης μια τουριστική περιοχή και μάλιστα μια αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή. Η πατρίδα μου είναι μια όρημη Κέρκυρα και Παξίνη, είμαστε μια όρημη τουριστική αγορά. Εσείς είστε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά. Έχετε τεράστιο περιθώριο από τον τουρισμό. Οι ακτές σας από εδώ και κάτω είναι πανέμορφες. Φέτος μπορούμε να έχουμε την καλύτερη τουριστική περίοδο από ποτέ. Και αυτό να δημιουργήσει πολλαπλά, αφενός με να φέρει ρευστότητα απ' έξω στη χώρα. Να δημιουργήσει, υπολογίζεται ότι αν πάει καλά η χρονιά, θα δημιουργήσει 50.000 καινούριες θέσεις εργασίας. Ο αριθμός είναι απίστευτος. 50.000 άνθρωποι, δικοί μας, φίλοι μας, συγγενείς μας, που σήμερα δεν έχουν δουλειά, θα βρουν δουλειά. Και από την άλλη να αλλάξει το κλίμα και μέσα στην πατρίδα μας και έξω για την πατρίδα μας. Γιατί σας λέω ειλικρινά, την πρώτη φορά μόλις έγινα υπουργός, ένα υπουργείο που δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνω υπουργός στη ζωή μου και πήγα στο εξωτερικό, έπαθα κατάθλιψη. Ο τρόπος που βλέπαν οι ξένοι την πατρίδα μας, η περιφρόνηση που εκφράζαν για μας, δεν πάτε φανταστείτε, δεν πάτε αντέξτε. Εμείς την πατρίδα μας την αγαπάμε. Την αγαπάμε. Είμαστε περήφανοι για την πατρίδα μας. Εγώ δεν ανέχομαι ο ξένος να μιλάει για την πατρίδα μου υποτιμητικά. Θυμάμαι το 2004 μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες πως πήγαινα στο εξωτερικό και πως μου μιλάγανε για την πατρίδα μου και πως με κοιτάγανε. Και είδα και τώρα. Και ειλικρινά σας λέω, ράγισε η ψυχή μου. Και το πιο σημαντικό πράγμα που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός για τη χώρα είναι ότι άλλαξε αυτή την άθλια εικόνα.
ότι μπορείς πια να βγαίνεις έξω και να λες είσαι Έλληνας, όχι Έλληνας υπουργός, Έλληνας. Και να μην σε κοιτάνε περιφρονητικά. Να καταλαβαίνω ότι είσαι Ευρωπαίος και συνεταίρος τους και θα πας μπροστά και θα φτιάξεις την πατρίδα σου και θα ανατρέψεις αυτή την κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, δεν σας κρύβω βέβαια ότι υπάρχουν πάρα πολλά να γίνουν. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να γίνουν σύντομα τώρα αυτά που δεν γίνανε επί δεκαετίες. Υπήρξαμε χαλαροί σε αυτό το τόπο. Λένε βέβαια, έχετε αριστερά και λέει, η ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά, εντάξει, το κουκουέ έχει μια συνέπεια. Τα ίδια πράγματα έλεγε το 40, τα ίδια πράγματα τα έλεγε το 50, τα ίδια πράγματα λέει και τώρα. Αυτά τα πράγματα είναι από άλλο κόσμο, αλλά τουλάχιστον είναι σεβαστά. Λένε τα ίδια. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και λέει, όμως εσείς θέτε, εμείς κυβερνήσαμε ποτέ. Εσείς θέτε. Εμείς θέμε. Α δούμε ποιος θέτε και γιατί φταίει. Πότε συμφωνήσανε για μία μεταρρύθμιση. Για μία μεταρρύθμιση. Τους ρωτάω πάντοτε, μου λέτε μία μεταρρύθμιση στην οποία συμφωνούμε. Την πιο μικρή, την τελευταία. Μου λέτε μια επένδυση, μία επένδυση. Την οποία να τη θέλετε σε αυτή τη χώρα. Μία επένδυση, κάτι να γίνει εν πάση περιπτώσει. Κάποιος ξέρει να μας φέρει λεφτά. Ξενοδοχεία δεν θέλουν. Ορυχεία δεν θέλουν. Εργοστάσια δεν θέλουν. Επιχειρήσεις δεν θέλουν. Πώς θα ζήσουμε. Τι θα γίνουμε. Πάρκο για την καρέτα, καρέτα θα γίνει όλη η Ελλάδα, να ξέρουμε πού πάμε δηλαδή εδώ πέρα. Πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας αν δεν έρθουν ξένοι επενδυτές στη χώρα. Και πώς θα έρθουν ξένοι επενδυτές στη χώρα αν κάνουμε καταδρομικές επιχειρήσεις τα βράδια και τεινάζουμε τα πράγματα στον αέρα. Πρέπει όλοι και ο ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλα τα κόμματα. Γιατί η κρίση, η ανεργία δεν έχει κόμμα, δεν έχει χρώμα, δεν έχει παράταξη, δεν ξεχωρίζει οικογένειες. Το 1 εκατομμύριο Έλληνες άνεργοι ανήκουν σε όλες τις παρατάξεις, ανήκουν σε όλες τις οικογένειες. Οι μεταρρυθμίσεις, ξαναλέω, πρέπει να γίνουν τώρα. Αλλά αν γίνουν γρήγορα και σωστά, αν πάμε γρήγορα στις αποκρατικοποιήσεις, εάν πάμε γρήγορα και με αποφασιστικότητα στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αν πάμε γρήγορα και με αποφασιστικότητα στην μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα, μπορούμε να πάμε μπροστά. Μπορούμε να γίνουμε η μεγάλη έκπληξη της Ευρωζώνης. Όπως η Ελλάδα έγινε περίφημη στον κόσμο της τα τελευταία χρόνια με την αρνητική έννοια για τα προβλήματά της, μπορεί επίσης να γίνει διάσημη για τον εξαιρετικό τρόπο που αντιμετώπισε την κρίση της και βγήκε από πάνω. Και αυτή είναι η μεγάλη μας πρόκληση. Και δεν είμαστε μακριά από αυτό το σημείο, αν προσέξουμε. Μπορούμε στο τέλος του 2013 να έχουμε γυρίσει θετικά προς την ανάκαμψη και το 2014 να είναι μια απίστευτη χρονιά. Εξαρτάται από εμάς. Από εμάς. Από τη θέλησή μας, από τη δυνατότητά μας, από την εργατικότητά μας, από την επινοητικότητά μας. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και όχι να λέμε ιστορίες και παραμύθια δασίες. Λίγα πράγματα θα σας πω για το δικό μου τον τομέα. Είναι και ένα θέμα που θα σας αφορά και χαίρομαι που είμαι εδώ για να το κουβεντιάσουμε. Κοιτάτε. Αυτή η ιστορία στη χώρα, την οποία. Εγώ σας λέω σε αυτό το Υπουργείο, όταν μου έκανε τη μεγάλη τιμή ο Πρωθυπουργός να μου πάρει τηλέφωνο και να μου πει θα πας εκεί, μου έμεινε το τηλέφωνο. Η κατάσταση όμως την οποία είδα δεν μπορούσε να γίνει. Υπήρχε η εντύπωση στην Ελλάδα ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Ό,τι θέλει. Να μπαίνει και να καταλαμβάνει ένα δημόσιο κτίριο επειδή έτσι τάρεσε. Να πετάει έξω όποιον θέλει επειδή έτσι του βολεύει. Να κλείνει όποιο δρόμο θέλει επειδή έτσι του αρέσει. Να διαμαρτύρεται όπου θέλει, όπως θέλει, για ό,τι θέλει, με όποιο τρόπο θέλει και να υπάρχει πλήρης ατιμωρησία για όλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται έτσι. Ας μου υποδείξουν ένα κράτος στον κόσμο που να λειτουργούσε έτσι και να μπορούσε βεβαίως να επιβιώσει. Τι τους είπαμε λοιπόν. Το πιο απλό πράγμα. Θα εφαρμόσουμε τους νόμους. Τους ψηφίζουμε, τους συμφωνούμε. Αυτό είναι το Σύνταγμα της χώρας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας, η Βουλή ψηφίζει τους νόμους. Θα εφαρμόζουμε τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Ούτε διακριτικά, ούτε υπέρ του ενός, ούτε υπέρ του άλλου. Παρανομή η Χρυσή Αυγή. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Παρανομή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Όποιος και αν παρανομεί, δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές οι καταλήψεις δημοσίων κτηρίων. Δεν μπορεί όποιος του γουστάρει να μπαίνει σε ένα δημόσιο κτίριο, να το ονομάζει χώρο, δεν ξέρω πώς, και να αποφασίζει ότι αυτός θα κάθεται εκεί και είναι δικό του και ό,τι θέλει θα κάνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν θα γίνουν ανεκτά πια. Θα επιβάλλουμε και επιβάλλουμε την νομιμότητα. Προς όλους, ξαναλέω, για να είμαστε εξηγημένοι. Προς όλους. Διαχωρισμοί δεν γίνονται για κανέναν. Προς όλους. Αλλά θα την επιβάλλουμε την νομιμότητα. Και ο Έλληνας πολίτης το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνει και το υποστηρίζει. Για κάποιο περίεργο λόγο,
Μόνο, ο μόνος που φαίνεται να μην του πολύ αρέσει, ή εν πάση περιπτώσει και από εδώ και από εκεί και ναι και μεν και αλλά, είναι οι φίλοι μας του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, σιγά σιγά θα μάθουν κι αυτοί, θα τους περάσει και πιστεύω ότι την άλλη φορά που θα έχω τη χαρά, αν μου κάνετε την τιμή να με καλέσετε εδώ στην Οικουμενίτσα, θα υπάρχει και μια επιτροπή από το ΣΥΡΙΖΑ να με καλοδεχτεί, να μου δώσει και λουλούδια, να τα πούμε και όλα, θα είναι και αυτοί χαρούμενοι. Πάμε λίγο στη λαθρομετανάστευση. Ξέρετε ότι όταν παραλάβαμε, υπήρχε μια εισίδα εδώ στην Οικουμενίτσα, το ξέρετε καλά. Υπήρχε μια κατάσταση στην οποία τα κέντρα των πόλεων δεν θύμιζαν Ελλάδα. Το κέντρο της πρωτεύουσας του κράτους δεν θύμιζε Ελλάδα. Επίσης δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Εμείς δεν είμαστε ούτε ρατσιστές, ούτε ξενόφοβοι. Εμείς εδώ, στη Δυτική Ελλάδα, έχουμε δει και αν έχουμε δει. Είμαστε η πύλη της χώρας προς τη Δύση. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ξένους. Αλλά άλλο ο ξένος επισκέπτης, σύμφωνα με τους όρους του νόμου και εφόσον η χώρα το επιτρέπει, και άλλο που κάνετε όλοι μέσα και κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτά δεν γίνονται. Δεν ξέρω πόσοι, φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς, είχατε πάει στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Η Αθήνα ήταν ακριβώς όπως ήταν και ο δρόμος εδώ. Θυμάστε εδώ τα φορτηγά να περνάνε και να τρέχουν από πίσω να ανέβουν στα φορτηγά. Το κέντρο των Αθηνών ήταν μια παρόμοια κατάσταση. Μέσα στον Αύγουστο του 12 ξεκινήσαμε το Ξένιο Δία. Ξένιο Δία έκανε δύο πράγματα. Το πρώτο, το σημαντικότερο, είναι να κλείσει τα σύνορα. Να κλείσει τον Εύρο. Την τελευταία μέρα πριν ξεκινήσουμε το Ξένιο Δία, στις 2 Αυγούστου του 12, μπήκαν από τον Εύρο 416 άτομα παράνομα. Ένα χωριό, μεγάλο χωριό ολόκληρο. Δεν γίνεται έτσι. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνουμε, και ξέρω ότι στενοχώρησα πολλούς παίρνοντας τους συνοριοφύλακες στον Εύρο. Πρώτα στενοχώρησα τους συμπατριώτες μου. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να κλείσουμε τον Εύρο. Και κλείσαμε τον Εύρο. Και σταματήσαν και ιστορίες που λέγαν οι Ευρωπαίοι για την Ελλάδα ότι δεν μπορείτε να συνομεύσετε τα σύνορά σας, ότι είσαστε πάτε σκύλοι κτλ. Το δεύτερο που κάνουμε είναι ότι έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο μηχανισμό, ώστε όσοι είναι μέσα στη χώρα πια να μπορέσουν σιγά σιγά να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Κάποιοι δικαιούνται άσυλο, αλλά αυτοί πολύ λίγοι. Ο οικονομικός μετανάστης δεν δικαιούται άσυλο, είναι συνάνθρωπός μας, αλλά δεν δικαιούται άσυλο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τους χωρέσει όλους. Όλους τους δυστυχισμένους στον κόσμο, μακάρι να είχαμε τόσο μεγάλη αγκαλιά, τόσο μεγάλες δυνατότητες να τους έχουμε όλους, αλλά δεν μπορούμε. Συμφωνήσαμε λοιπόν ωραία και καλά ότι όποιος δεν δικαιούται να είναι στη χώρα, θα φύγει από τη χώρα. Είχαν δοθεί παρατάσεις, κάρτες, πράγματα, θάματα, δεν θα σας κουράσω με όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν συνεχείς επιχειρήσεις. Και όποιον λίγουν οι όροι παραμονής του συλλαμβάνεται, οδηγείται στα πρόχανα αναχωρησιακά κέντρα και διώχεται από τη χώρα. Εδώ και λίγες μέρες χρειάστηκε να πάω στον Μπαγκλαντές να εξηγήσω και να παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό της χώρας αυτής να μας δώσει ταξιδιωτικά έγγραφα για τους ανθρώπους αυτούς που είναι στα κέντρα να τους πάρει πίσω. Και θα τους πάρουν πίσω. Θα πάω στο Πακιστάν, θα πάω στο Αφγανιστάν, θα πάω στο Ιράν, θα πάω στο Μαρόκο, θα πάω στην Αλγερία, θα πάω όπου χρειάζεται. Η χώρα πρέπει να ξαναγυρίσει στην ομαλή ζωή της. Ξέρω ότι εδώ υπάρχει ακόμα πρόβλημα. Το ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά και την κατάσταση στα κρατητήρια εδώ. Ειδικά για την Ήπειρο, θα φτιάξουμε ένα προαναχωρησιακό κέντρο στο Κταίο, πάνω προς το Καλπάκι στην Κακαβιά. Αυτό θα ξεκινήσει το τέλος του καλοκαιριού, τώρα. Δεν μπορούσαμε πιο γρήγορα. Δεν μπορούσαμε πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2013 η κατάσταση και εδώ στην Οικουμενίτσα θα έχει δραματικά βελτιωθεί. Νομίζω θα το λύσουμε αυτό το πράγμα, θα το λύσουμε μια και καλή. Και θα κάνουμε και μετά και 2-3 επιχειρήσεις σε όλη την Ήπειρο για να το καθαρίσουμε. Σας ξαναλέω, έχουμε συνοηθεί με όλους, το λέμε στους Ευρωπαίους, το λέμε και στους αρχηγούς των κρατών στο οποίο ανήκουν αυτοί οι λαθρομετανάστες. Η χώρα δεν μπορεί να είναι ο χώρος που μαζεύονται όλοι οι άνθρωποι από όλες αυτές τις χώρες που δεν έχουν δουλειά σε αυτές τις χώρες. Δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να συνεχίσει. Αυτό το πράγμα έχει σταματήσει. Τώρα είμαστε στη λογική του στείλ τους πίσω. Και λένε πολλοί πόσους στέλντα, στέλντα κτλ. Να σας πω τα νούμερα, για να ξέρετε λίγο. Το 12 διώξαμε 22.500. 22.500. Κάθε εβδομάδα φεύγουν αεροπλάνα από την Αθήνα με μετανάστες που τους επιστρέφουμε πίσω. Το 13 θα διώξουμε πάνω από 35.000. Χώρια από όσους μπορέσουν να φύγουν με διακρατικές συμφωνίες όπως αυτή με τον Μπαγκλαντές.
στα 3-4 χρόνια το πρόβλημα αυτό, αν υπάρχει συνέπεια όμως, αν υπάρχει συνέπεια και συνέχεια, θα έχει λυθεί. Υπό την έννοια ότι θα έχει μπει σε μια κανονική ροή. Αλλά βέβαια θα πρέπει σε αυτό να συμπαρταθούν και όλα τα κόμματα. Θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Διότι εδώ κάνουμε και ένα διάλογο ο οποίος ώρες αγγίζει τα όρια της παράνοιας. Έχω από τη μία πλευρά την απίστευτη Χρυσή Αυγή, αυτό το ανεκδίκητο νεοναζιστικό μόρφωμα, το οποίο τι μου λέει, να τους διακτηνήσω μου λέει. Δεν θέλουμε μετανάστες, αλλά δεν μου εξηγεί έναν τρόπο με τον οποίο πρέπει να το χειριστούμε το μεταναστευτικό. Και βεβαίως ξεχνάει ένα βασικό πράγμα, ότι είναι συνάνθρωποι μας και έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί είμαστε και χριστιανοί ορθόδοξοι εμείς, κάνουμε και το σταυρό μας και αγαπάμε και τον άνθρωπο, παπά μου, έτσι δεν είναι. Και από την άλλη έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λίγο πολύ, αν κατάλαβα καλά αυτό που μας λέει, να φύγουμε εμείς από τα σπίτια, να διώξουμε όλους τους Έλληνες και να βάλουμε τους μετανάστες. Γιατί δεν μου προτείνει το παραμικρό πρακτικό. Το παραμικρό πρακτικό μέτρο με τον οποίο να συμφωνεί. Σοβαρά και ωραία, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Με τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, η οποία καταλαβαίνει και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Κυρίες και κύριοι, πολλή ώρα σας πήρα. Εγώ δεν είμαι από τα πολλά λόγια. Έχω εντύπωση ότι η καιρή που οι Έλληνες είχαν όρεξη να ακούνε από πολιτικούς δεκάδικους έχει περάσει σαν επιστρεπτή. Είμαστε στο καιρό της κρίσης και άρα στο καιρό της πράξης. Και όλοι κρινόμαστε από την πράξη μας. Εγώ για ένα πράγμα είμαι σίγουρος και σας το λέω και σας το λέω από την καρδιά μου. Ότι το 2013 θα είναι για την Ελλάδα μια εξαιρετική χρονιά. Ότι υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού μας και την ευρύτερη συνεννόηση που καταφέραμε, όχι με ευκολία, με πολύ μεγάλη δυσκολία πρέπει να σας πω. Από αυτά τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, αλλά κυρίως με τη δική σας στήριξη. Τη στήριξη των δικών μας ανθρώπων που είναι χρόνια δίπλα στην παράταξη, στις καλές ώρες της, αλλά κυρίως στις κακές ώρες της. Που είναι οι άνθρωποι στους οποίους μπορούμε να βασιστούμε, να έχουμε πληροφόρηση από την κοινωνία, να έχουμε ανταπόκριση από την κοινωνία. Με τη βοήθεια τη δική σας λοιπόν, η χώρα, ο τόπος θα πάει μπροστά. Εύχομαι να τα πούμε όταν θα έχουμε φύγει από την κρίση και να είμαστε ακόμα καλύτερα. Καλή χρονιά, ό,τι καλό σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τι μεγάλη πίτα είναι αυτή. Καλώς στο βήμα του Προέδρου, προκειμένου να απονείμει ένα αναμνηστικό δώρο στον κύριο Δένια. Να μας φυλάει γιατί μου χρειάζεται. Δεν μ' αγαπάνε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου, να είστε καλά. Ιον ιεράτευμα, Πατέρ όσοι εχ Χριστόν το Θεόν, οικέτε με δωρήσαστε ημί το μέγα έλεος. Λέησον ημάς ο Θεός καθον μέγα έλεος, ουδ μεθάσου επάκουσον και ελέησον. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και σώον εις τον αιών. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και σώον εις τον αιών. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και σώον εις τον αιών. Αμήν. Καλή χρονιά με υγεία. Σας, να ανακοινώνετε ότι το κέντρο φύλαξης μεταναστών θα ξεκινήσει προς το τέλος καλοκαιριού. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς θα κινηθεί, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία, γιατί το περιμένουμε πολύ στην Ήπειρο. Καταρχήν έχει υπάρξει συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη. Υπάρχει συμφωνία για το χώρο, δεν υπάρχει και χαίρομαι γι' αυτό κοινωνική αντίδραση. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι στο πρόγραμμα του Υπουργείου μέσα στο 2013 αυτό το κέντρο να λειτουργήσει ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που το μεταναστευτικό δημιουργεί στην Ήπειρο και ειδικά στην Ιγουμενίτσα που είναι η κύρια έξοδός μας προς τη Δυτική Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό και θα ανακουφίσει τον κοινωνικό ιστό αλλά και θα λειτουργήσει θετικά στην κατεύθυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Νομαρχιακής, τα στελέχη της Νομαρχιακής, το στενό μου φίλο τον Αντώνη Τομπέζα, τον Υπουργό,
τους πολιτευτές εδώ της Θεσπρωτείας, τον κύριο Μπέση και την κυρία Πάντου, για την, και κυρίως και πάνω απ' όλα τα στελέχη της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, για την θερμή υποδοχή που με επιφύλαξαν, για τη στήριξη που παρέχουν στο κυβερνητικό έργο και ιδίως στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Πρόεδρό μας, τον Αντώνη Σαμαρά, και να διατυπώσω τη βεβαιότητά μου ότι το 2013 θα είναι ένας χρόνος που θα δούμε την αρχή της ανάπτυξης, την αρχή της εξόδου από αυτή τη μεγάλη χρήση. Κύριε Υπουργέ, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα ληφθούν κάποια μέτρα για την ανακούφιση των κρατητηρίων της Οικουμενίτσας. Πρόσφατα αυτό, το δικαστήριο αφόρησε μετανάστες, λέγοντας ότι καλώς δραπέτευσαν. Το ξέρω το θέμα. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω την κρίση του δικαστηρίου, ούτε είμαι, δεν παριστάνω το εφετείο. Γνωρίζω όμως το πρόβλημα, το γνωρίζω πολύ καλά. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να φτιαχτεί το κέντρο κράτησης στην Ήπειρο. Λυπάμαι, καλούμαστε μέσα σε λίγους μήνες να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία μας σκληροδότησαν δεκαετίες. Εγώ δεν είμαι μάγος, κανείς δεν είμαι μάγος. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να καταβάλω προσπάθεια μαζί με όλη την κυβέρνηση και τα στελέχη του Υπουργείου για να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Και το μου επιτρέψετε να τελειώσω και με το εξής. Έχω τεράστια προσωπική υποχρέωση και μεγάλη ευγνωμοσύνη στις γυναίκες και στους άνδρες, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος. Υπό δυσχερέστατες συνθήκες και με χαμηλότατες αμοιβές, έτσι, κάνουν το καθήκον τους απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Τους οφείλουμε όλοι στήριξη και κυρίως τους οφείλουμε όλοι μεγάλη αναγνώριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.